Ενδεχομένως, σπέβδω να το πω, ίσως να χρειαστεί όχι μόνο να πάρουμε κάποιες αρμοδιότητες, αλλά και να αφήσουμε κάποιες άλλες αφού δεν μπορούμε να τις λειτουργήσουμε. Να πω γιατί λίγο ελεκτικό. Χρειάζεται εξειδίκευση πολιτικών σύμφωνα με το φυσικό τοπίο ενός χώρου, τα ποιοτικά του στοιχεία, την κοινωνία του, την οικονομία του. Ξέρετε, όλες οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν, έγιναν κάπου εκεί σε κάποια Υπουργεία Εσωτερικών, επί χάρτου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, πολύ δε περισσότερο τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες. Θεωρώ ότι χρειάζεται επίσης αναβάθμιση του ρόλου του ίδιου του Δημοτικού Συμβούλου, καθώς το σύστημα είναι αυστηρά δημαρχοκεντρικό και πολλές φορές αποτρέπει τις λύσεις που προέρχονται από σύνθεση προτάσεων και διαφορετικών θέσεων. Πρέπει να είναι ζητούμενο για μας τους αυτοδιοικητικούς οικονομική αυτοτέλεια. Ακόμα και η φορολογική εξουσία μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και στο τραπέζι των συζητήσεων. Επιβάλλεται, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας την καθημερινότητά μας, λειτουργώντας ως αυτοδιοικητική, απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις κατεπίγουσες και έκτακτες καταστάσεις και σε αυτές ιδιαίτερα που αφορούν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι λύσεις των προβλημάτων των οποίων πρέπει να δίνονται άμεσα. Αυτή, σας φέρνω ένα παράδειγμα, η επιστημιστική βοήθεια, κύριε Πρόεδρε, 1,5 χρόνο τώρα έρχεται και οι άποροι παραμένουν στα αντίθετα. Επιβάλλεται η αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου στις θέσεις που προσλήφθηκαν και εφαρμογή ενός συστήματος παραγωγικότητας. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν αξιοποιούνται και άλλοι που δεν παράγουν λόγω αυξουσίας διοίκησης ή λόγω φαρκής διοίκησης. Χρειάζεται βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποταφήνιση των σχέσεων Α και Β βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων σύμφωνα με τις τοπικές προτεραιότητες και όχι σύμφωνα με προκάτ δράσεις που επιβάλλουν επιλογές χωρίς ιεράρχηση των πολιτικών αναγκών. Κλείνοντας, και έτσι θα κατανοήσετε ότι εκείνο που με ενδιέφερε περισσότερο δεν ήταν το ποσό της ανάθεσης στην Άξον, αλλά η ημερομηνία που ανατέθηκε αυτή, και θα καταλάβετε από την κατακλείδα της τοποθέτησής μου που αποσποκούσα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς εσείς είστε υπεύθυνος να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που έχει λάβει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, από τις πρώτες αποφάσεις που έγραφαν τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο τα αντίστοιχα όργανα της Δημοτικής Αρχής, ήταν αυτές που αφαιρούσαν τον ορισμό αρκωτού λογιστή προκειμένου να αποδείξετε τα όσα περί καποδιαχείρισης προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά και σήμερα καταλογίζατε στη Δημοτική Αρχή του οράματος. Τις αποφάσεις αυτές ως παράταξη τις υπερψηφίσαμε υπερασπιζόμενοι την αρχή της διαφάνειας και της χρηστής λειτουργίας, καθώς δεν είχαμε, δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κρύψουμε και να φοβηθούμε.